Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα των Κυπρίων μετά το αρχικό σοκ από την απόφαση του Eurogroup. Το κλίμα που επικρατεί στη Μεγαλόνισο μετέφεραν μέσα από τις δηλώσεις τους Κύπροι ταξιδιώτες που έφτασαν σήμερα το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά το αρχικό σοκ που υπέστησαν οι Κύπροι, στη συνέχεια άλλοι κυριεύτηκαν από θυμό, άλλοι από αγανάκτηση όπου μιλούσαν για κοροϊδία, άλλοι από απόγνωση και άλλοι ήταν στον κόσμο τους, όπως είπαν οι ίδιοι οι Κύπροι που έφτασαν στην Ελλάδα το μεσημέρι όπου τους συνάντησε η κάμερα του Star. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά τα χτεσινά γεγονότα? Σκούρα. Σκούρα. Πολύ δύσκολα. Εσύ έχεις χάσει χρήματα? Έχει χάσει η οικογένειά μου, δεν έχουμε μετρητά, δεν μπορούμε να πάρουμε από τράπεζες. Δύσκολα. Τους έχει κυριεύσει η αβεβαιότητα και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στο μέλλον. Η οικογένειά μου τώρα προσπαθεί να δει τι θα κάνει με δύο κόρες φοιτήτριες. Εκτός όμως από το μέλλον, υπάρχουν και αυτοί που ανησυχούν για το παρόν, εάν παραταθεί για μέρες αυτή η κατάσταση. Εάν δεν ανοίξουν οι τράπεζες αύριο, πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι δεν θα έχει να φάει, επιχειρήσεις θα αρχίσουν να. Με την τακτική του ευνηδιασμού, λένε οι Κύπροι ότι έδρασαν οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση για να μην προλάβει κανείς να αντιδράσει και σηκώσει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Μας πιάσανε όλους στον ύπνο. Πρωινές ώρες ο κόσμος κοιμόταν, ούτε αναλήψεις ούτε τίποτα. Όλοι μιλάνε για τις ουρές που σχηματίστηκαν στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης για να βγάλουν λίγα ευρώ ίσα για να περάσουν τις πρώτες μέρες. Εκεί που μένω είχε αρκετές τράπεζες, όπου απ' έξω ήταν ουρές. Ειδικά τις πρώτες ώρες, ουρές. Πολλοίς κόσμος. Πάντως έδειξαν οι Κύπροι ότι δεν το βάζουν και εύκολα κάτω, γι' αυτό και παρά τα όσα δραματικά συνέβησαν στο νησί, δεν αναβλήθηκαν οι εορταστικές καρναβαλικές εκδηλώσεις σε πείσμα των καιρών και πραγματοποιήθηκαν κανονικά και μάλιστα είχαν και μεγάλη συμμετοχή όπως μετέδωσαν και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Κάποιοι λένε ας είναι το τελευταίο κακό που τους συνέβη. Αν αυτό πρέπει να γίνει, ας γίνει, αλλά να είναι το τελικό. Το θέμα είναι αν έπεται και συνέχεια. Αλλά υπήρχαν κι άλλοι που ήταν στον κόσμο τους, όπως λένε οι ίδιοι οι Κύπροι. Ο κόσμος λίγο στον κόσμο του προς το παρόν.